Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ακούσατε το καλεσμά μας και ήρθατε για να μιλήσουμε για αυτό το οποίο ουσιαστικά θέλουμε να προβάλλουμε σαν εταιρεία και σαν κέντρο ημέρα σε αυτή την εποχή στην κοινωνία της Καστοριάς. Είναι άλλη μια δράση, ουσιαστικά μια πρωτοβουλία ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης που προσπαθεί να πραγματοποιήσει η εταιρεία, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική και ουσιαστικά μέσα από τη δική σας συμβολή ζητάμε τη βοήθεια όλης της κοινωνίας της Καστοριάς και αυτό το οποίο ζητάμε είναι φίλους. Ζητάμε όλα τα άτομα της Καστοριάς, όλο τον κόσμο της Καστοριάς να βοηθήσει την δράση την οποία ετοιμάζει αυτή τη στιγμή, αυτή την περίοδο η εταιρεία, η οποία ονομάζεται Γίνε Φίλος, λειτουργεί για 10η χρονιά, υπάρχουν 9 προηγούμενες επιτυχημένες σεζόν, στις οποίες ουσιαστικά δίναμε την ευκαιρία σε όλο τον κόσμο της Καστοριάς να εκτεθεί σε έναν διαφορετικό τρόπο σκέψης, να δει πώς αυτός ο διαφορετικός τρόπος σκέψης στην κυριολεξία δεν είναι τελικά κατώτερος, δεν είναι λιγότερος, είναι κάτι το οποίο όλοι μας θα πρέπει να ξεκινήσουμε και να το οικειοποιούμαστε. Είναι ένας τρόπος σκέψης ο οποίος δίνει και στα παιδιά τη δυνατότητα να ανοιχτούν στην κοινωνία. Ένα από τα βασικά ελλείμματα που έχουν τα άτομα με αυτισμό είναι η δυσκολία στην κοινωνική αλληλεπίδραση. Επομένως, αυτό το οποίο ζητάμε είναι εθελοντές από 8 χρονών και πάνω, οι οποίοι να έχουν πάνω απ' όλα όρεξη και διάθεση να βοηθήσουν και να γίνουν φίλοι με τα άτομα με αυτισμό και από εκεί και πέρα ζητάμε αυτά τα άτομα να είναι συνεπή και να μπορούν να επικοινωνούν με τα παιδιά με αυτισμό, να κάνουν μαζί δραστηριότητες, ψυχαγωγικές δράσεις, να κάνουν εξόδους στην κοινότητα, δράσεις δηλαδή με τις οποίες θα μπορέσουν να κοινωνικοποιηθούν τα άτομα με αυτισμό και θα μπορέσουν και οι ίδιοι εθελοντές να συνειδητοποιήσουν ότι τελικά αυτό το οποίο αποφεύγουμε είναι κάτι το οποίο πρέπει να αγκαλιάσουμε. Αυτό το οποίο ζητάμε φέτος για πρώτη φορά είναι επίσης υποψήφιους εθελοντές συντονιστές του προγράμματος, οι οποίοι θα μπορέσουν να οργανώσουν το πρόγραμμα και να προχωρήσει έτσι ώστε να γίνουν ακόμη καλύτερα ταιριάσματα εθελοντών και οικογενειών ατόμων με αυτισμό για να μπορέσει το πρόγραμμα να οργανωθεί. Να ενημερώσουμε επίσης ότι οι εθελοντές αυτοί δεν θα είναι μόνοι τους, δεν χρειάζεται να φοβούνται να εκτεθούν στον αυτισμό, καθώς υπάρχει εποπτεία, σταθερή εποπτεία μηνιαία, αλλά και εκπαίδευση των εθελοντών έτσι ώστε να είναι όσο περισσότερο προετοιμασμένοι γίνεται για να μπορέσουν να γίνουν φίλοι με τα άτομα με αυτισμό. Οι αιτήσεις έχουν ξεκινήσει ήδη και θα διαρκέσουν μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου, να θυμάστε ότι είναι μέχρι την μέρα που ξεκινά το πανηγύρι. Μέχρι εκείνη την ημέρα λοιπόν μπορούμε να κάνουμε αιτήσεις είτε ηλεκτρονικά στο email του κέντρου ημέρας είτε ιδιοχείρος 11 το πρωί με 6 το απόγευμα στο κέντρο ημέρας. Είμαστε εκεί και σας περιμένουμε. Έχετε το νου σας ότι είμαστε δίπλα σας. Οποιοσδήποτε ενδιαφέρεται μπορεί να έρθει να ρωτήσει και να δει ότι πραγματικά είναι κάτι το οποίο είναι εμπειρία ζωής για όποιον συμμετέχει. Ευχαριστούμε.